το Κυπριακό σήμερα μπαίνει τουλάχιστον σε αυτές τις συνομιλίες για τις οποίες έχουμε σοβαρές επιφυλάξεις ως εκπομπή, μπαίνει σε μια εξαιρετικά λεπτή φάση, διότι σήμερα είναι και χάρτες, είναι και εδαφικό. Την ώρα όμως που τα σύννεφα πυκνώνουν από αμφίσιμες δηλώσεις, όπως για παράδειγμα του ειδικού απεσταλμένου το ΙΕ, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ εχθές, μετά έσπευσε λίγο να τον ασκευάσει, μας θύμισε ότι το κλίμα, δηλαδή άμεση απειλή στην Κυπριακή Δημοκρατία, παραπέμπει σε Συρία, όταν αρνούταν ο Άσαντ τις διευθετήσεις, λέει. Λοιπόν, θα πάω στη Λευκωσία, θα πάω στην Κύπρο και θα πάω στον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου. Καλημέρα σας από το Ηράκλειο, μακαριότατε. Καλημέρα σας. Μακαριότατε, φαίνεται ότι οι συνομιλίες έχουν εισέλθει σε εξαιρετικά κρίσιμες πτυχές, όπως είναι οι χάρτες, όπως είναι το εδαφικό, αλλά πριν από αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω αν η προσλαμβάνουσα που έχετε εσείς είναι ότι αυτές οι συνομιλίες διεξάγονται με κανονικότητα. Πιστεύω ότι έχουμε συρθεί σε αυτές τις συνομιλίες, διότι πάντοτε ο πρόεδρος μας δεν εδεχόταν χρονοδιαγράμματα και χρόνος υπήρχε αρκετός για να συνομιλήσουν. Τώρα τι συνέβη των τελευταίων καιρών και ήθελαν λύση εντός του 16, που εγώ όταν τα άκουω αυτά γελούσα. Έλεγα, έχει δύο χρόνια που συζητούν και δεν μίλησαν τον Κυπριακό και θα το λύσουν μέσα σε μερικές ημέρες, αφού δεν είχαν κλείσει κανένα θέμα από αυτά που εξέταζαν. Ήσαν όλα ανοιχτά. Και μάλιστα σε συνάντηση που είχαμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας του είπα, η άποψη η δική μου κύριε πρόεδρε, μην συρθείτε σε πενταμερή, γιατί είχαμε ξαναπάει παλαιότερα και κατά το δι λεγόμενο εγευτήκαμε τον νόμος των αυτών αυτής της πενταμερούς. Διότι ποιος θα πει όχι ή στη Μεγάλη Βρετανία ή στην Μεγάλη Τουρκία. Εμείς είμαστε μικροί. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Θα έχουν από τη μία των Τούρκων εκ μέρους των Τούρκων της Κύπρου, των Τουρκοκυπρίων. Θα έχουμε την Τουρκία, θα έχουμε και τη Μεγάλη Βρετανία. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι αδύνατη και μπράβο τους που κρατούν μια εθνική γραμμή δια πρώτη φορά στα ιστορικά της Ελλάδος, και εγώ τους συγχαίρω και ιδιαίτερα τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Κοντζά, ο οποίος με θάρρος, και μάλιστα το ρώτησα, είχα συνάντηση μαζί του στο Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα και με διαβεβαίωσε ότι αυτή η στάση δεν θα αλλάξει της ελληνικής κυβέρνησης, θα την κρατήσουν μέχρι το τέλος. Αλλά θα είμαι θα 2-3. Την Μεγάλη Βρετανία την ξέρουμε πολύ καλά. Όταν αυστηρομίλησα στον πρέσβη της Μεγάλης Βρετανίας στην Κύπρο, σηκώθηκε και έφυγε από το γραφείο μου. Πολύ έτσι ενοχλημένος όταν μου έλεγε ότι πρέπει να κλείσει το Κυπριακό, του λέω ναι πρέπει να κλείσει, αλλά πως θα κλείσει, ξέρουμε τις απαιτήσεις των Τούρκων και οι απαιτήσεις της Τουρκίας είναι μαξιμαλιστικές, θέλουν τα πάντα. Μου λέει αν επιμείνεις πάνω σε αυτό το θέμα θα περάσουν άλλα 42 χρόνια. Και του απήντησα. Μα τι είναι κύριε πρέσβη 42 χρόνια. Έκαναμε 800 χρόνια κάτω από αλλεπάλληλους κατακτητές.
και εσύ σκέφτεσαι τώρα τα 42 χρόνια. Μόλις του είπα αυτό, σηκώθηκε και έφυγε. Άρα ξέρουμε εκ των προτέρων και αυτοί έκαναν εισβολή. Εντάξει, βαρύνεται και η Ελλάδα με το πραξικόπημα, αλλά η Τουρκία έκαμε εισβολή και η Μεγάλη Βρετανία είχε τα υποβρύχια της στην περιοχή της Κερίνιας και είχε και το ελικοπτεροφόρο Ερμής στα νυχτά της Κερίνιας, δήθε θα έπαιρνε τους δικούς της, τους Άγγλους υπήκοους, με τα ελικόπτερα από την Κερίνια πάνω στο πλοίο. Αλλά μας ειδοποίησε να μην κανονιοβολούμε τα τουρκικά πλοία που έκαναν την απόβαση. Απόβαση, γιατί ήταν το ελικοπτεροφόρο Ερμής. Άρα και αυτοί έκαναν εισβολή. Με αυτούς συζητούμε στην Πενταπερή. Άρα ναι, αυτό που έλεγες να γίνει πολυμερής, να έρθουν και τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας που έχουν και δικαίωμα βέτο κλπ. Οπότε για μας θα είναι μια ασφάλεια. Και ξέρουμε εκ των προτέρων ότι και η Γαλλία και η Ρωσία και η Κίνα, αφού είναι μέσα η Ρωσία, θα είναι υπέρ μας. Τουλάχιστον δεν θα είναι εναντίον μας. Δεν ξέρουμε τι θα πει η Αμερική, αλλά σίγουρα ξέρουμε τι θα πει η Μεγάλη Βρετανία, που πάντοτε είναι εναντίον μας. Μακαριωτατέ, ωστόσο πλέον επειδή βρισκόμαστε στην τρίτη μέρα, θεωρείτε, εσείς είπατε και κατά τη γνώμη μου ορθά το προσεγγίζετε και μιλώ με έναν άνθρωπο που δεν είναι απλά ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, είναι ένας άνθρωπος που έχει βιώσει όλη την ιστορική, διπλωματική και όχι μόνο διαδρομή, έχει δει τι έχει συμβεί και λίγο πριν το σχέδιο Ανάν και μετά το σχέδιο Ανάν, έχει ζήσει Παπαδόπουλο, έχει ζήσει Χριστόφια, την ιστορία των ΑΟΣ, όλα αυτά. Θέλω να σας ρωτήσω, αυτό που γίνεται τρεις μέρες, ποια δεν έχει ερίσματα, αν θέλετε, στην ουσία με αξιοπρέπεια και χωρίς καμία ευθύνη, να πούμε, θα το πω λαϊκά, άντε γιατί εννοώ, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας είπε ότι μετέχει με μια διπλή ιδιότητα και εκπρόσωπος της ελληνοκυπριακής πλευράς και ως πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πλην όμως, οι προσκλήσεις, τουλάχιστον από την πλευρά του κυρίου Έιντε, αναγράφουν ότι μετέχουν στις συνομιλίες ο εκπρόσωπος, και αλφαβητικά παρακαλώ, των Τουρκοκυπρίων, ο κύριος Ακιντζή, και ο εκπρόσωπος των Ελληνοκυπρίων, ο κύριος Αναστασιάδης. Αυτό ήδη δεν συνιστά ένα βήμα πίσω από την κρατική οντότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας? Ασφαλέστατα, ασφαλέστατα είναι ένα βήμα πίσω και είχα πριν λίγο καιρό συνάντηση με τον Άιταν. Έχω συναντηθεί πολλές φορές εδώ στην Ιεράν Αρχιεπισκοπή. Συναντήθηκα λοιπόν πρωτού πάνει στην Γενέβη και του είπα ότι κακώς πηγαίνετε εκεί και για πρώτη φορά θα σου πω ότι θα έχεις και διάδοχον. Αν νόμισες ότι θα κλείσεις το Κυπριακό, σου το λέω εγώ ότι δεν θα το κλείσεις. Το είπα και στον προκάτοχο σου και δεν του άρεσε. Σηκώθηκε και εκείνος και έφυγε από το γραφείο μου. Αλλά τον είδα και έπειτα όταν εναβάγησαν οι συνομιλίες και του είπα, είδες ότι θα έχεις και διάδοχον. Έληξε η θητεία του, άδοξα. Όχι, μου λέει, δεν θα έχω διάδοχον. Μην είσαι τόσο σίγουρος, του λέω. Θα έχεις, το λέω εγώ. Οι συνομιλίες, αγαπητέ μου, θα αποτύχουν και θα έρθουν πίσω. Το είπα και προτού φύγουν για την Γενέβη, ότι δεν πρόκειται να συμφωνήσουν, γιατί η Τουρκία θέλει τα πάντα. Δεν είναι λύση που θα έχουμε. Και θα είναι η τραγωδία του κυπριακού λαού και Ελλήνων και Τούρκων, εάν συμφωνήσουν, διότι για να συμφωνήσουμε πρέπει να κάνουμε οπισθοχωρήσεις οδυνηρότατες. Και είναι ανεπίτρεπτο να κάνουμε τέτοιες υποχωρήσεις. Δεν πιστεύω ότι περνούν από τον κυπριακό λαό αυτές οι υποχωρήσεις.
σε επικείμενο δημοψήφισμα, η πλειοψηφία του λαού θα πει όχι. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Μακαριώτε, φοβάστε όμως ότι αν παραχθούν τετελεσμένα, παίρνω την άλλη εκδοχή, τετελεσμένα στη Γενέβη, στην ουσία θα έχει εξουδετερωθεί η όποια βούληση του κυπριακού λαού μέσω δημοψήφισματος? Δηλαδή, εάν υπαραχθεί ένα αποτέλεσμα και αυτό πάει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ό,τι και να λέμε στο δημοψήφισμα μετά, δεν θα φαινόμαστε και οι κακοί της υπόθεσης όταν αυτό θα το έχουμε συνυπογράψει εδώ, στη Γενέβη? Δεν πιστεύω ότι μπορούν να φτάσουν σε υπογραφή. Είναι ουτοπία να πιστεύει κανείς ότι θα προχωρήσουν οι συνομιλίες και θα φτάσουν σε υπογραφή. Όχι, δεν το πιστεύω αυτό. Ρωτώ έναν άνθρωπο που έχει σαφώς, το τονίζω αυτό, ιστορική εμπειρία σε αυτή την υπόθεση. Και το ρωτώ υπό την έννοια, γιατί σωστά εσείς είπατε, κατέρευσαν οι συνομιλίες στο Μον Πελερέν, εξήγηση δεν δόθηκε τελικώς γιατί ξαναπάμε στη Γενέβη όλοι μαζί. Και νομίζω ότι αν είχαμε ανοιχτά καθαρά χαρτιά από όλες τις πλευρές, θα ξέραμε επακριβώς και την ατζέντα μιας τέτοιας διάσκεψης. Εδώ δεν την ξέρουμε καν. Κάθε μέρα διαμορφώνεται διαφορετικά. Αυτά δεν προξενούν κάποιους προβληματισμούς σε κάποιον που ξέρει το κυπριακό και από την καλή και από την ανάποδη? Δυστυχώς μερικά πράγματα δεν μπορούν να υποθούν. Και έτσι υπάρχει μια ζωφερή κατάσταση. Δυστυχώς, και εγώ θα ήθελα να μιλήσω, αλλά άμα δεν μπορείς να αποδείξεις, δεν είσαι σοβαρός πλέον. Αλλά και να μπορούσαμε να αποδείξουμε, θα έχει νομικές επιπτώσεις και δεν αξίζει τον κόπο να πούμε μερικά πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι δεν θα γίνει τίποτε, θα στραφούν πίσω και πρέπει να καταλάβουν και η κυβέρνηση και ο πολιτικός κόσμος ότι πρέπει να υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Δεν είναι δυνατόν να περάσει δημοψήφισμα χωρίς να φύγει έστω και ένας έπικος. Δεν μπορούν να παίρνουν έδαφος διπλάσιον από ό,τι θα πάρουμε εμείς αναλογικά με τον πληθυσμό. Είναι ανεπίτρεπτα. Δεν πρέπει να υπάρχει βέτο. Η αρνησή κυρία ήταν εκείνη που κατέρευσε τότε την Ζηρίχη. Κράτησε 3 χρόνια μόνο με τα πολλές δυσκολίες και κατέρευσε. Δεν πρέπει να ξαναπάμε σε τέτοιες καταστάσεις με αρνησή κυρίας. Αυτά τα είπαμε πολλές φορές και οι αρχηγοί των κομμάτων έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους. Δεν πιστεύω ότι η κυβέρνηση θα μπορεί να κρατήσει τέτοιον βάρος να προχωρήσουν σε συμφωνία και διυπογραφή. Δεν το πιστεύω. Δεν μπορεί να γίνει. Γιατί πιστώνουμε νοημοσύνη των κυπριακών λαών. Νομίζω και το μορφωτικό του επίπεδο και το διανοητικό του επίπεδο δεν είναι χαμηλό, είναι πολύ ψηλό και αυτά δεν παίρνουν. Μακαριότατε, διευκρινίστε μας και κάτι. Κατά τη γνώμη σας, δεν έχει κομβική σημασία το πότε, εάν φτάσουμε κάποια στιγμή σε μια συμφωνία, εγώ δεν θα πω λύση, σε μια συμφωνία, το πότε αποχωρούν τα τουρκικά στρατεύματα? Διότι ακόμη και αν έχουμε μια καλή συμφωνία, ας κάνουμε την υπόθεση εργασίας, η παραμονή των τουρκικών στρατευμάτων 1, 2, 3 χρόνια κατ' εφαρμογή της συμφωνίας, τουλάχιστον κατά τη δική μου σκέψη και πολλών άλλων, είναι παράγοντας αστάθειας. Το ορθόν δεν είναι να φύγουν τα τουρκικά? Αμέσως. Ακριβώς. Ασφαλώς πρέπει να φύγουν αμέσως. Μπορεί να μείνει ένα τμήμα το μηχανικό φερειπί για να ξυλώσει τα στρατόπεδα. Οι άλλοι όλοι μπορούν να μπουν μέσα σε αεροπλάνα, μέσα σε πλοία και εντός 24 ώρων να φύγουν. Θα μείνει ένα τμήμα για να ξυλώσει τα στρατόπεδα. Εκείνον είναι επιτρεπτόν να μείνει 3 μήνες, 6 μήνες όσον χρειαστεί να ξυλωθούν τα στρατόπεδα. Οι στρατιώτες, άμα φέρουν 2-3 πλοία, τους φέρουν όλους.
δεν νομίζω ότι χρειάζονται μεγάλες διαδικασίες. Η Τουρκία είναι δίπλα στην Κύπρο. Μερικές ώρες φεύγουν από την Κύπρο και πάνε στην Τουρκία. Για πείτε μου τώρα, με την εμπειρία την ιστορική που έχετε, το κλίμα έτσι όπως διαμορφώνεται σας θυμίζει παραμονές κλίματος σχεδίου Ανάν που το έχετε ζήσει? Θέλω να πω, πάλι είχαμε εμβόλυμες διασκέψεις, ενώ θα μπορούσαν να συνεχίζουν τις συνομιλίες Αναστασιάδης Ακιτζής στην Κύπρο. Κατά τη γνώμη μου, η Γενέβη κάτι άλλο λέει. Το ίδιο όμως... Ναι. Τότε τα πράγματα ήσαν πιο τραγικά, διότι υπήρχε η επιδιαιτησία του Γενικού Γραμματέως των Ηνωμένων Εθνών, που είχε πέσει η δική μας η πλευρά σε ένα λάθος. Και όταν ο Μακαρίδης ο Παπαδόπουλος εδέχθη την επιδιαιτησία, εγώ ίδιος είχα πει στον Παπαδόπουλο, είχα πάει στο αεροδρόμιο Λάρναγος και τον υποδέχθηκα όταν έρχεται από την Αμερική και δεν αφήσα κανέναν να μπει μέσα στο VIP, έκλεισα την πόρτα και μείναμε για 2-3 λεπτά μόνοι μας και το τι έπιες και έκανες. Αλλά είχε να αποφασίσει από τότε ο Μακαρίτης, δεχόμενος την επιδιαιτησία, έκαμε τον κύκλο και ήρθε, πήρε την ίδια ημέρα απόφαση ότι θα βγει να καταδικάσει το σχέδιο Νανά, όπως και το έκανε. Όντως τότε τα πράγματα ήσαν ζωφερά. Σήμερα δεν έχει επιδιαιτησία. Πιστεύω ότι θα χρησιμοποιήσουν και μέσα μαζικής επικοινωνίας και λοιπά, και ραδιόφωνα και τηλεοράσεις και εφημερίδες. Θα υπάρξει προπαγάνδα, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί ο κυπριακός λαός να παραπλανηθεί. Δεν το πιστεύω αυτό. Τα ενεργειακά, και είστε επίσης γνώστης, πόσο ρόλο παίζουν στην πίεση που ασκείται αυτή τη στιγμή στην Κυπριακή Δημοκρατία από το απλό της ΑΟΣ μέχρι το, αν θέλετε, το οικονομικό που έχουν τα ενεργειακά κοιτάσματα? Να σας πω, υπήρξε διάχυτη άποψη ότι πρέπει να αδειοδοτηθούν αυτά τα οικόπεδα σε μεγάλες εταιρείες, κολοσσούς μεγάλων κρατών όπως είναι η Αμερική, όπως είναι η Γαλλία, η Ιταλία κλπ, που δεν θα μπορεί η Τουρκία να επέμβει. Δεν θα μπορεί μέσα στο οικόπεδο που θα πάρει μια εταιρεία της Αμερικής ή της Γαλλίας ή της Ιταλίας να πάει το οπλιάριο της Τουρκίας να κάνει έρευνες ή έτσι χειρότερα να κάνει εκεί γεώτρηση. Δεν πιστεύω ότι η Τουρκία μπορεί να κάνει αυτή την επέμβαση. Δεν νομίζω. Μία λύση όμως, μία συμφωνία ενός νέου ομόσπονδου κράτους, έτσι όπως το ακούμε, με δύο συνιστόντα, δηλαδή στην ουσία συνομοσπονδία λέω εγώ, αντιλαμβάνεστε ότι αλλάζει τα δεδομένα και τον ΑΟΣ, αν υπάρξει. Η ΑΟΣ νομίζω ότι θα είναι στην κεντρική κυβέρνηση. Δεν θα είναι στα states, στις δύο πολιτείες. Γιατί αν είναι, λέτε ότι θα είναι... Το ότι οι Τούρκοι θέλουν, ο συνομοσπονδία θέλουν δύο κράτη, φαίνεται εξόφθαλμα. Αλλά και πάλι δεν πιστεύω ότι θα καταλήξουμε εκεί. Σε αυτό θα είναι πολύ εκτεθειμένος ο κύριος Αναστασιάδης. Νομίζω ότι θα συνθηκολογήσει και θα υπογράψει τέτοια λύση. Άρα αυτά που διαρρέουν κατά τη γνώμη σας είναι απλές διαρροές για να δημιουργούν εντυπώσεις. Δεν θεωρείτε ότι είναι η βάση ενός σχεδίου συμφωνίας, γιατί έχει κυκλοφορήσει? Ναι. Εγώ δεν το αποκλείω. Ναι. Παρόλο που έχουν πει ότι εάν δώσουν αύριο, εγώ δεν πιστεύω ότι να δώσουν, μάλλον σήμερα, χάρτες,
ότι αν δεν συμφωνήσουν θα τις κρατήσει ο Άιταν και θα τις κλειδώσει. Εγώ πιστεύω ότι θα κυκλοφορήσουν πολλοί χάρτες μέσα στις εφημερίδες αύριο που θα συγχύσουν τον λαό, αλλά εμάθαμε να μην δίδομαι και πολύ την σημασία. Σαν εχθές μια εφημερίδα έγραφε ότι ο Αρχιεπίσκοπος πηγαίνει στην Γενέβη. Τελείως ψέμα. Ο λαός έχει συνηθίσει με αυτές τις φάρσες και αυτά τα κακόγουστα που κάνουν κάθε λίγο και λιγάκι οι εφημερίδες, οι δημοσιογράφοι κλπ. Από θέση αρχής δεν πάτε στη Γενέβη? Όχι, δεν έχω καμιά δουλειά να πω στην Γενέβη. Δόξα τω Θεώ, έχω το θάρρος της γνώμης, λέω την άποψή μου και δεν άγγει να πω στην Γενέβη. Μακαριότατε, θεωρείτε ότι μετά και από αυτές τις συνομιλίες και την όποια κατάληξη τους, ήρθε η ώρα να αλλάξει και η γενικότερη αφήγηση στην ελλαδική πολιτική σκηνή, είτε σε Ελλάδα είτε σε Κύπρο? Δηλαδή, γνωρίζουμε ένα κόμμα της ελληνικής πολιτικής σκηνής, πέρα από τις ιδεολογικές του απόψεις, που λέει σταθερά 3 χρόνια ότι η διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία στην πράξη είναι συνομοσπονδία, στην πράξη είναι διχοτόμηση και είναι το άλλο πόδι της Τουρκίας. Και πρέπει να αλλάξουμε την αφήγηση. Αυτό λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Ανεξάρτητα από τις ιδεολογικές του τοποθετήσεις. Μιλάμε για αυτό το θέμα τώρα. Ναι, ναι. Εμένα με εντυπωσιάζει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα κρατάει μια σωστή εθνική πολιτική. Και με εκφράζει, είμαι χαρούμενος γι' αυτό, τόσο ο πρόεδρος της ελληνικής δημοκρατίας όσο και η κυβέρνηση. Εντός των ημερών θα δούμε τον πρόεδρο της ελληνικής δημοκρατίας, θα έρθει για μια εκδήλωση που θα έχουμε για τον Μακάριο στις 19 του μηνός και θα έχω την χαρά να τον δω και ιδιαιτέρως. Αλλά ακούσαμε τις απόψεις τους πολλές φορές των τελευταίων καιρών, τους συγχαίρομαι και πιστεύουμε ότι θα μείνουν σταθεροί σε αυτές τις απόψεις που είναι υπέρ της Κύπρου, υπέρ του κυπριακού λαού. Εν κατακλείδη, μακαριότατε, ποιο μήνυμα στέλνετε είτε μέσα από τη συχνότητα, είτε προς τους κριτικούς που σας ακούνε, είτε προς την Ελλάδα που επίσης ακούει η κεντρική σκηνή της, η Αθήνα, είτε και προς τη Γενέβη, ποιο μήνυμα θέλετε να φύγει εκφράζοντας τον κυπριακό λαό από την πλευρά της Εκκλησίας για όλα αυτά που βιώνουμε αυτές τις μέρες? Εμείς θέλουμε μία σωστή λύση, λειτουργική, να λειτουργά απρόσκοπτα, χωρίς να υπάρχουν αρνησικυρίες, γιατί μη γέννητο, αν υπάρχουν αρνησικυρίες, δεν πρόκειται να σταθεί, θα καταρρεύσει αυτή η ομοσπονδία και θα έχουμε χειρότερα από ό,τι είχαμε στο παρελθόν. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να στείλω και στην Γενέβη. Πρέπει να σοβαρευτούμε όλοι και δει η πολιτική ηγεσία και πρέπει να ετοιμάσουμε έναν κράτος σωστών, λειτουργικών, που να ζήσουν ευτυχισμένοι και Έλληνες και Τούρκοι εδώ στη γη των πατέρων μας. Αυτό θα είναι το καλύτερο για τον κυπριακό λαό. Μακαριότατε, θέλω να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ ό,τι καλύτερο και να διατηρείτε πάντα στεντόρια τη φωνή σας και το πνεύμα. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Ό,τι καλό να δώσει για όλον το έθνος μας ο Θεός.